να πάμε λίγο σε μπλε επίπεδα. Είναι μαζί μας ο Τάι, ένας παίκτης ο οποίος επέστρεψε για να βοηθήσει τον Ηρακλή σε αυτή τη δύσκολη χρονιά που έχει αποφασίσει να διανύσει φέτος, στο τρίτο τοπικό. Τάι, γεια σου, τι κάνεις? Γεια σου, καλά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είπαμε να μιλήσουμε στα αγγλικά, αλλά τα ελληνικά σου είναι καλά, βλέπω. Εγώ και έτσι και έτσι ελληνικά. Έτσι καλύτερα και... αγγλικά. Καλύτερα αγγλικά. Ναι. How did you make the decision to come back for Ηρακλής to play in the third local division, Tai? Yeah, first of all, I live here, no? Yes. I have home here, so mm-hmm. I like the club. I have a friend that is trying to help the club. Of course. So why not to help them to, let's say, to put again, to try to get a brief that we supposed to find somebody. We cannot, you know, destroy Ηρακλής. We cannot see Ηρακλής down. So yes. I'm like that. So they propose me to help. So I'm here. I'm mm-hmm. always when Ηρακλής need, I will try to help. Mm-hmm. Τον ρωτήσαμε πώς πήρε την απόφαση να επιστρέψει και πάλι στην ενεργό δράση και να βοηθήσει τον Ηρακλή σε μια δύσκολη χρονιά φέτος, καθώς αποφάσισε ο ίδιος ο σύλλογος να παίξει στο τρίτο τοπικό. Είπε ότι εγώ καταρχήν έχω σπίτι εδώ, μένω εδώ, έχω την οικογένειά μου εδώ, έχω φίλους οι οποίοι βοηθούν τώρα την ομάδα. Οπότε γιατί να μην βοηθήσω κι εγώ, γιατί να μην συμμετέχω σε μια τέτοια προσπάθεια. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Ηρακλή να καταστραφεί, δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Ηρακλή να μείνει πίσω, λέει χαρακτηριστικά. Ήθελα να βοηθήσω με όλη μου την καρδιά και το κάνω τώρα. And you did help Tai with your experience, with your football abilities. You play in an easy league for you. You score two goals yeah. on Sunday, but I think it's not the way that you play only. It's the message that you send to everybody that Ηρακλής is alive. Yeah. Exactly. As I told you, I think Ηρακλής doesn't deserve to be for the people, no? I mean, yes, for yes. the organization, I think we have a bad year as organization, mm-hmm. and for this organization that not organized, mm-hmm. okay, maybe we deserve to be like this, but for the people, for the fans, for the history of the club, we don't deserve to be on this category. Mm-hmm. And I'm trying to like you say, alive the club, and mm-hmm. also to try to see some future for the club, mm-hmm. because I believe in maybe next year or very soon we find someone that really wants to help Ηρακλής, but mm-hmm. really want to invest and to make something good for the club. And I know that the people are trying to do that, to find some people, to find the correct people to make this jump. Yes. So I'm there. I know the league is not what we expect, mm-hmm. you know, games, but you see, we are there, we help the kids yes, to play yes. and the important see, thing. It's more than the football inside the pitch now. That's right. Στην παρατήρησή μας ότι έβαλε το ποδοσφαιρικό του εγώ πίσω για να μπορέσει να βοηθήσει το σύλλογο σε αυτή τη δύσκολη ατραπό που υπάρχει, λέει ότι το ζητούμενο είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το σύλλογο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορεί σαν οργανισμός να κάναμε λάθη και να μην ήμασταν καλοί όσο έπρεπε τις προηγούμενες χρονιές, όμως για τον κόσμο, για την οικογένεια, για την ιστορία, για όλα όσα σημαίνει ο Ηρακλής, έπρεπε να ήμασταν εδώ και εγώ είμαι εδώ για να βοηθήσω. Ήθελα να είμαι εδώ, θέλω να είμαι εδώ. Εντάξει, δεν έχει σημασία τώρα ότι παίζουμε σε αυτή την κατηγορία. Σημασία έχει να κρατήσουμε ζωντανό το σύλλογο, να βοηθήσουμε τα νέα παιδιά να παίξουν, να βοηθήσουμε τα νέα παιδιά που είναι κοντά στην ομάδα να καταλάβουν τη σημασία της και να βοηθήσουμε και τους ανθρώπους που τρέχουν για να βρουν έναν άνθρωπο που θα είναι ο κατάλληλος για να την οδηγήσει και πάλι ψηλά, έναν επενδυτή, έναν άνθρωπο που ο οποίος θα είναι ο σωστός. Να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να πετύχουν το έργο τους, γι' αυτό και είμαστε εδώ. Είμαι εδώ για αυτή την προσπάθεια για να βοηθήσω. And I think, Tai, that the family of Ηρακλής love you, love Perone, Kanakoudis and all the experienced guys that you play together this year because of this mission that you have, the mission to keep Ηρακλής alive. Of course, it's not easy, you know, to play
for example, by playing a higher division, now you are playing with some players that even cannot, you know, you see, if yes, you see yes. the game is... it's a local championship. Yeah, exactly. It's not easy, but we do that for, of course, we want also, I want to enjoy a little bit more football. Mm-hmm. Not only, of course, I love the club. It's my favorite club here. Yes. I always say that. And the people around the club I like, they are my friends. Yes, of course. But also I want to enjoy a little bit what I can for football. Mm-hmm. I think I stop early, maybe. And we really hope that we find someone that, but not like before. We yes. need someone that really want to do something good, mm-hmm. not just to come to show to the people and then run away. Mm-hmm. That's right. It's the only way that I think we can succeed as a club. Mm-hmm. Ο μόνος τρόπος για να πετύχουμε σαν σύλλογος, σαν club, είναι να βρούμε κάποιον ο οποίος θα μπορέσει να βοηθήσει ουσιαστικά την ομάδα και δεν θα φύγει τρέχοντας μετά, όπως έκαναν οι προηγούμενοι, λέει ο Τάι. Στην παρατήρησή μας ότι ο ίδιος και ο Περόνι και ο Κανακούδης και άλλα έμπειρα παιδιά ήρθαν και βοηθούν φέτος τον Ερακλή σε αυτό το ξένο για αυτόν πρωτάθλημα. Λέει ότι εμείς ο σκοπός μας ήταν αυτός. Βέβαια, εγώ ήθελα να χαρώ και λίγο το ποδόσφαιρο, ακόμη και αν παίζω με αντιπάλους που εντάξει δεν είναι ίσως της δικής μας αξίας, αλλά και παράλληλα να στείλω το μήνυμα ότι πρέπει ο σύλλογος να σταθεί όρθιος και να μπορέσει να βρει την λύση, να βρει τον άνθρωπο που θα τον οδηγήσει και πάλι ψηλά. And I think that the fans of Heracles, Tai, show that this mission from you, from Perone, from Kanakoudis, from everybody is very close to the values of Heracles, to the values of the club, and they are enjoying this, although they you play in the local division. Yeah, of course, it's better. We can, let's say, we don't have a bad league, better league. We are in bad league, let's say, down league. Yes, yes. But it's nice when you see that the people come. Last game was, let's say, was full. Full. And this is really nice. I spoke with the other player from the other team, and he says to me, for us it's amazing. We never play with this such people. Yes. With such club like Heracles. So it's nice to hear this. Mm-hmm. This also is. I feel good with this, really. Στην παρατήρησή μας ότι ο κόσμος του Ηρακλή έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, παρά το γεγονός ότι η κατηγορία είναι χαμηλή, λέει ότι είναι πραγματικά κάτι το οποίο αρέσει και σε εμάς. Είδαμε ότι το γήπεδο ήταν γεμάτο, ότι ο κόσμος αγαπάει αυτή την προσπάθεια, έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια. Ακόμη και οι αντίπαλοι των άλλων ομάδων μας λένε ότι είναι κάτι εξωπραγματικό αυτό που συμβαίνει, να παίζουμε με αυτή την ομάδα, να παίζουμε με τόσο κόσμο στο γήπεδο. So, it's a difficult, it's a difficult season. Your quality and your experience is extraordinary for this division tie, and I think that the message is special because it's only about keeping Heracles alive, not not getting goals or playing good football. Exactly. This I knew from the beginning that this year is something different, you know. We are trying to keep Heracles alive. Mm-hmm. People see that we are there. Try to help as much we can. Mm-hmm. Try to find some good people that wants to manage the club, but in good way. Mm-hmm. And always, if I can be inside for something good for Heracles, I will be. Of if it's not something good, I'm out. And next year, next year, if we play in Super League, you can play there also. I don't know. Yeah, I don't know as a player, but I can do some. I can. I want to help the club. On my point of view, my way I see the football and organization of in the football. Mm-hmm. So for sure I can help. I don't know if playing or not, but of course if it's something that I see that has a future and is in the good way, I would like to help. You will be there. Okay, thank you, Tai, for talking to us. Thank you very much. Να είσαι καλά, Tai. Ευχαριστούμε και εμείς. Γεια σου.